Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στη Ιουγκοσλαβία συνεχίστηκαν και εχθές οι βομβαρδισμοί, κυρίως στην πόλη Νις, όπου επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 8. Τουλάχιστον 7 πύραυλοι έπληξαν το βορειοδυτικό προάστιο της πόλης, όπου βρίσκεται η βιομηχανική περιοχή. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές αναπτύσσονται στα σύνορα Αλβανίας-Κωσόβου για να προστατεύσουν τα επιθετικά ελικόπτερα Apache που αναμένεται να φτάσουν σήμερα στην Αλβανία. Σύμφωνα με τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αριθμητικά αμερικανική χερσαία δύναμη που συγκεντρώνεται στην περιοχή από την έναρξη των επιθέσεων του ΝΑΤΟ. Όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, 24 επιθετικά ελικόπτερα Apache αναχώρησαν εχθές από την Πίζα της Ιταλίας και φθάνουν από ώρα σε ώρα στην Αλβανία. Εκεί καταφθάνουν και εκατοντάδες Κωσοβάροι από διάφορες περιοχές του κόσμου, έτοιμοι, όπως δηλώνουν, να πέσουν μέχρι ενός για την απελευθέρωση του Κωσόβου. Κατά τα λοιπά, το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 50 του χρόνια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στη συνάντησή του με τον Κόφι Ανάν, προσπάθησε να τον πείσει πόσο αναγκαία είναι η πολιτική λύση και πώς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη. Και ο κύριος Ανάν συμφώνησε ότι τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να παίρνουν διπλωματικές πρωτοβουλίες. Δήλωσε ότι εξετάζει το θέμα και ότι θα κάνει τις σχετικές ενέργειες και ανακοινώσεις εν καιρό, οπότε το κρίνει αυτό σωστό. Ο κύριος Ανάν μάλιστα δήλωσε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες και για την Κύπρο. Σε συναγερμό βρίσκονται τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας, αλλά και επιστήμονες για ενδεχόμενη μόλυνση της ελληνικής ατμόσφαιρας από το τοξικό νέφος που προκάλεσε ο βομβαρδισμός του εργοστασίου αζότου στο Βελιγράδι. Ταυτόχρονα όμως, άμεσος είναι και ο κίνδυνος από τις ραδιενεργές ουσίες με τις οποίες είναι επικαλυμμένες οι οβίδες που ρίχνουν ασταμάτητα οι νατοικοί στη Σερβία. Η σύλληψη του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, πιστεύουν οι αναλυτές, ότι καθόρισε το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών, όπου νικητές είναι ο Μπουλέντε Τσεβίτ αλλά και η Γκρίζη Λύκη. Το Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς πήρε την πρώτη θέση, ενώ ανησυχία προκαλεί στη Δύση η κατάκτηση της δεύτερης θέσης από το ακροδεξιό κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης. Βραδιά μνήμης και συγκίνησης εχθές στο Μέγαρο Μουσικής, όπου συγγενείς, εκατοντάδες πολιτικοί φίλοι, αλλά και αντίπαλοι του Κωνσταντίνου Καραμανλή, απότισαν φόρο τιμής για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατό του, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχαν ολιγόλεπτη κατηδίαν συνάντηση. Ένα απίστευτο σκηνικό καταδίωξης και κινηματογραφικής σύλληψης 4 ένοπλων ληστών εκτυλήθηκε εχθές το μεσημέρι στον Πειραιά και τη Δραπετσόνα, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανυποψίαστων πολιτών. Πάνοπλοι αστυνομικοί καταδίωξαν και εντόπισαν σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα τους 4 κουκουλοφόρους που είχαν ληστέψει την Εθνική Τράπεζα στην Ακτή Κονδύλη. Τραγική κατάληξη είχε για 3 φίλους το ψάρεμα ανοιχτά της Ερυσσού, όταν η βάρκα τους ανατράπηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ο ένας μόνο κατάφερε να βγει ζωντανός, μετά από πολύ ώρη μάχη με τα κύματα, ενώ οι 2 σύντροφοί του ανασύρθηκαν νεκροί από τα σωστικά συνεργεία. Αθλητικό. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα του Ολυμπιακού, στο Final Four του Μονάχου. Το βράδυ, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει τη λιθουανική Ζαλγκίρις Κάουνας στον πρώτο ημιτελικό. Στο γήπεδο θα βρίσκονται και περίπου 3.000 οπαδοί του θρύλου, που είχαν φύγει από την Ελλάδα, αλλά και πολλές γερμανικές πόλεις. Καιρός.
Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο κοφών από την τηλεόραση του Sky. Καλή σας μέρα.